Εδώ είμαι ξανά με ένα haul βίντεο αυτή τη φορά. Θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που έχω πάρει το τελευταίο διάστημα. Δεν θα σας δείξω αυτά που πήρα από την έκθεση, γιατί θα σας τα δείξω σε ένα άλλο βίντεο για να σας κάνω και ένα έτσι mini review, να σας λέω και 2-3 πραγματάκια για το καθένα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά που δεν είναι από την έκθεση. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα παντελόνι, το οποίο το πήρα από τα Καλτζεντόνια και με είχαν πρίξει και η φίλη μου η Μαρία και η αδερφή μου ότι από τα Καλτζεντόνια έχει τα καλύτερα τζιν και οπωσδήποτε πρέπει να πάρω και πρέπει να δοκιμάσω και κάνω τέλεια εφαρμογή και. Τελικά όντως είχαν δίκιο, είναι από τα αγαπημένα μου τζιν πλέον, παρόλο που είναι ένα απλό, το φοράω και στη δουλειά αλλά και σε βόλτα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει λίγο πιο σκούρο χρωματάκι, το ήθελα πιο ανοιχτό, αλλά δυστυχώς εκείνη τη στιγμή δεν είχε στο νούμερό μου σε πιο ανοιχτό χρώμα. Είναι που σάπιε το πίσω μέρος του, οπότε μια χαρά. Νομίζω ότι σίγουρα θα πάρω και άλλα τέτοια jeans της εκπτώσεως. Επόμενο ρουχαλάκι που έχω να σας δείξω είναι από τα Terranova και είμαι σίγουρη ότι αν βλέπετε αυτό το βίντεο θα γελάσετε. Και θα γελάσετε γιατί είναι χριστουγεννιάτικο. Ναι, τώρα θα μου πεις πού κολλάει το χριστουγεννιάτικο, κοπέλα μου. Απλά έτυχε να περάσω από το συγκεκριμένο μαγαζί και είχε βάλει κάποια μπλουζάκια και πουλοβεράκια που είναι τέλος εποχής και λοιπά σε πάρα πολύ εξαρτηριστικές τιμές. Οπότε ήθελα από πάντα ένα χριστουγεννιάτικο πουλοβεράκι και είπα γιατί όχι, θα το φοράσω του χρόνου, να θα στολίσω π.χ. το δέντρο μου. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει τον Άγιο Βασίλη πάνω, είναι μπορντό, είναι και από τα χρώματα νομίζω που μου πάνε. Τι λέτε εσείς. Το πήρα 3 ευρώ μόνο. Οπότε γιατί όχι και γιατί να δώσω 20 ευρώ για ένα πουλόβερ το οποίο θα το φοράω πολύ συγκεκριμένη περίοδο του χειμώνα. Τα επόμενα δύο πραγματάκια που έχω να σας δείξω είναι από το κατάστημα, το online κατάστημα, το Shein In. Σας έχω ξαναδείξει και άλλα ρουχαλάκια από εκεί, θα σας έχω και το link του site από κάτω και των προϊόντων να τα τσεκάρετε. Και είναι αυτό εδώ πέρα το πουλοβεράκι, το οποίο μπορεί να φορεθεί και τώρα αυτές τις μερούλες που είχε λίγο κρύο, αλλά και το χειμώνα. Μου άρεσε πολύ η λεπτομέρεια που έχει εδώ πέρα πάνω, ενώ το υπόλοιπο είναι κανονικό και μου άρεσε επίσης πάρα πολύ και το χρώμα και ότι είναι λίγο φαρδί, έτσι όπως μου αρέσουν εμένα γενικότερα τα pullover. Και από το Shein επίσης είναι και αυτή εδώ η ζακετούλα, την οποία την έχω βολευτεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά έτσι πιο απογευματάκι βραδάκι που βγάζει λίγο ψυχρούλα. Είναι αυτή εδώ, είναι σε πολύ ωραίο χρώμα καφέ και είναι λίγο ρηχτή, ανάρρηχη, δεν κουμπώνει μπροστά, αλλά νομίζω ότι για αυτή την περίοδο είναι μια χαρά και την έχω βολευτεί αρκετά. Βέβαια δεν την έχει, αν θυμάμαι καλά, σε άλλα χρώματα, αλλά νομίζω ότι και αυτό το χρώμα είναι πολύ ουδέτερο και πάει με πάρα πολλούς συνδυασμούς. Τι λέτε κι εσείς? Και τέλος από ρούχα θα σας δείξω ένα λατρεμένο, μια πετυχεσιά, όπως το λέω εγώ. Το οποίο το πήρα από τα Pull&Bear και είναι ένα δερμάτινο μπουφανάκι. Δερμάτινο εισαγωγικά, μην φανταστείτε, δερματίνη είναι. Απλά μου είχε χαλάσει το προηγούμενο που είχα. Λίγο εδώ πέρα στα μανίκια είχε ξεφτύσει και έψαχνα πυγμευμένα ένα που να του μοιάζει ή να μου αρέσει το ίδιο. Και νομίζω ότι μετά από αρκετό ψάξιμο το πέτυχα. Είναι αυτό εδώ. Είναι έτσι λίγο πιο ροκ και κάνει λίγο πιο μηχανόβιος. Είναι έτσι, έχει και τις λεπτομέρειες εδώ στα κουμπάκια. Τα κλειψάκια που έχει εδώ πέρα ανοίγουν και κουμπώνει το φερμουάρ έτσι. Εγώ τα αφήνω συνήθως ανοιχτά. Το έχω ήδη φορέσει πάρα πολλές φορές. Το έχω βολευτεί. Πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το έχετε στη δουλάβα σας, ένα δερμάτινο μπουφανάκι. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορεί να κάνει και ένα outfit rock. Από εκεί που δεν είναι, ας το πω έτσι. Μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ, το έχω λατρέψει και το υπεραγαπώ και ήταν και σχετικά οικονομικό, έκανε αν θυμάμαι καλά γύρω στα 30 ευρώ. Και τέλος, δεν θα μπορούσα να μην σας δείξω κάποια προϊόντα από την καινούργια σειρά της Essence. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο με ενθουσίασε πάρα πολύ και είναι οι καινούργιες παλέτες. Οι οποίες όμως παλέτες είναι άδειες και βάζετε εσείς τα χρώματα που εσείς αγαπάτε, εσείς επιθυμείτε και εσείς βολεύεστε περισσότερο. Εγώ λοιπόν έχω βάλει αυτά εδώ τα τρία χρωματάκια, αυτό βγαίνει εδώ και είναι έτσι σκιούλα σκέτη. Εγώ έχω βάλει λοιπόν ένα πράσινο τυρκουάζ ανοιχτό, ένα ροζάκι και ένα λίγο πιο σκούρο και έχω αφήσει και αυτό για να σας δείξω σε τι συσκευασία μπορείτε να βρείτε τις σκιές που μπαίνουν εδώ μέσα. Αυτό είναι ένα πιο σκούρο μπορτό, το οποίο
Όποτε το φοράω μου λένε, αχ τι ωραία μάτια που έχεις. Μάλλον τονίζει λίγο περισσότερο τα μάτια μου. Και είναι το Black as Berry το συγκεκριμένο, για όσους έχετε έτσι λίγο πιο πρασινοπά ή μπλε μάτια. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν σε αυτή τη συσκευασία, η οποία αν δείτε από εδώ, θα το ανοίξω λίγο να το βγάλω το χαρτάκι, είναι και έτσι, έχει και το πλαστικό, οπότε δηλαδή αν θελήσετε να πάρετε μόνο μία σκιά, δεν χρειάζεται να πάρετε όλη την παλετίτσα, αν και είναι φτηνή και εγώ θα σας έλεγα να την πάρετε, μπορείτε να την κρατήσετε και έτσι. Παίρνει λοιπόν αυτό, βγάζεις το από πάνω το καπάκι, γιατί πλέον δεν σου χρειάζεται αφού το έχεις όλο στην παλέτα και φτιάχνεις τα χρώματα που θέλεις. Βγαίνει και σε 4, βγαίνει και σε 8. Αν θυμάμαι καλά είναι πολύ οικονομική, γύρω στα 2 ευρώ περίπου και η κάθε σκιούλα επίσης νομίζω είναι γύρω στο 1,80. Οπότε σίγουρα αξίζει και ξέρετε ότι η ποιότητα της Essence σε σχέση με τιμή είναι πάρα πολύ καλή και γράφουνε super. Οπότε αυτό που με ενθουσίασε από την καινούργια σειρά και μπράβο στην Essence γι' αυτό είναι αυτές οι σκιές. Επίσης ένα προϊόν το οποίο δεν το περίμενα να με ενθουσιάσει τόσο πολύ είναι αυτό εδώ πέρα το concealer, το οποίο είναι και αυτό σε πάρα πολύ καλή τιμή, αν θυμάμαι καλά γύρω στα 3 ευρώ, κάπου τόσο, το οποίο λέγεται camouflage και είναι για full cover κάλυψη. Εγώ έχω αρκετούς μαύρους κύκλους, αρκετούς, έχω πάντως φαίνονται, οπότε το χρησιμοποίησα για μάτια μόνο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει σε κάποιο σπυράκι κλπ. Μου φαινόταν λίγο γκρι στη συσκευασία στην αρχή, αλλά τελικά είναι μια χαρά. Καλύπτει τέλεια τους μαύρους κύκλους και άμα βάλεις και μια πουδρίτσα από πάνω δεν κάνει και τις γραμμούλες αυτές τις έντονες. Βέβαια δεν διαρκεί όλη την ημέρα, αλλά ένα 8 ώρο τουλάχιστον είστε μια χαρά. Οπότε και γρήγορο στην εφαρμογή και πολύ οικονομικό και καλύπτει, τι άλλο να ζητήσω πια. Θα συνεχίσω με το τρίτο πραγματάκι το οποίο με ενθουσίασε και αυτό. Ναι, μπορώ να το πω ότι με ενθουσίασε και αυτό. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά πούδρα bronzer. Εγώ το βάζω σαν ρουζ κατά κύριο λόγο, δεν το βάζω σαν bronzer. Είναι matte, αλλά στο κέντρο του έχει ένα ελαφρύ σήμερ. Μου αρέσει πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ τα πρωινά, ειδικά όταν έχει ήλιο και τώρα που περιμένω να φτιάξει κι άλλο καιρός. Νομίζω ότι το βολευτώ ακόμα πιο πολύ. Τα πρωινά είναι ό,τι πρέπει. Θέλω κάτι ανάλαφρο, μου τονίζει όπως πρέπει τα μαγουλάκια μου και διαρκεί και αυτό για αρκετές ώρες. Σύν ότι η τιμή του εννοείται ότι είναι γύρω στα 3,5-4 ευρώ. Σίγουρα αξίζει να το δοκιμάσετε, ειδικά για τώρα το που έρχεται και το καλοκαιράκι. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι το 01, το Sunshine. Και θα συνεχίσω και με την καινούρια μάσκαρα που έχει super wow συσκευασία, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η Volume Stylist που λέει ότι κρατάει 18 ώρες και τις κάνει στριφογυριστές. Ισχύει ότι τις κάνει στριφογυριστές και αν στεγνώσει καλά μένουν εκεί που τις έχεις αφήσει τις λεβαρίδες, ακόμα και αν πέσει και το μαλλί μπροστά, ακόμα και αν δεν ξέρω και εγώ τι γίνει. Αλλά το μόνο που θα έλεγα εγώ είναι ότι, σαν έτσι συμβουλή, είναι ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλίτσα. Δηλαδή δεν κάνεις ένα πέρασμα και φεύγεις και έχεις τις wow βλεφαρίδες. Θέλει μια-δυο έτσι φορούλες να τις περάσεις και μετά θα είναι super. Έχει τρίχινο βουτσάκι, αν μπορείτε να δείτε, λίγο ιδιόρυθμο για να μπορείς να κοντράρεις και λίγο τις γωνίες εδώ πέρα στην άκρη ή τις εσωτερικές γωνίες του ματιού. Για πιο απόγευμα και βράδυ με έχει βολέψει πάρα πολύ. Προτελευταίο έχω να σας δείξω 3 μανό. Το μεσαίο είναι από την κλασική σειρά, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το νούμερο 92, το Red Carpet. Είναι από τα κλασικά μανό της Essence, τα οποία που διαρκούν 3-4 μερούλες έτσι αν έχεις βάλει και ένα άλλο το coat από πάνω. Πολύ ωραίο χρωματάκι, αρκετά βολικό και αρκετά αξιάτικο θέλει. Τώρα, τα επόμενα δύο είναι από την ίδια σειρά και είναι από την καινούργια σειρά, τα οποία έχουν μέσα και cookie oil, αν το λέω καλά. Μπορεί και να το λέω λάθος, διορθώστε με από κάτω. Τα οποία, η διαφορά σε σχέση με την απλή σειρά της Essence, είναι ότι με ένα πέρασμα βγάζει πάρα πολύ έντονο το χρώμα, ακόμα και αυτό εδώ πέρα το ανοιχτό χρωματάκι, το οποίο είναι το 02, και είναι το Go for Glow. Το άλλο είναι το 06 και είναι το Berry Caring. Λάτρεψα πιο πολύ το ροζ ανοιχτό γιατί μπορούσα να το φορέσω και καθημερινά. Το ροζάκι μου άρεσε πάρα πολύ, ακόμα και με ένα πέρασμα αν βιαζόμουν, βαφόντουσαν τέλεια και στεγνώνανε και γρήγορα.
φώτη ήταν σούπερ. Σας τα προτείνω αν σας ενδιαφέρουν καλά και οικονομικά μανό και τα βγάζει και σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Τέλος, έχω να σας δείξω και αυτά εδώ πέρα τα δύο lip gloss. Το ένα είναι ένα κόκκινο φλογερό χρωματάκι και το άλλο είναι ένα βυσσινή έτσι mauve χρώμα, το οποίο το κόκκινο είναι το 13 Red Carpet Starlet και το άλλο είναι το 12 το Runaway Your Way. Αυτά είναι lip gloss από τα lip gloss που γυαλίζουν, που ξέρετε ότι δεν έχω και ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά μπορώ να πω ότι είναι αρκετά σταθερά και δεν νιώθεις ότι κολλάνε τα χείλια μεταξύ τους. Επίσης, με ένα πέρασμα βγάζει χρώμα, δηλαδή μπορείτε να το φορέσετε και σκέτο. Βέβαια, εγώ τα φόραγα πάνω από κραγιόν, όχι σκέτα, ειδικά το μουβάκι μου βόλεψε περισσότερο γιατί το τέλειξα με ένα κραγιόν το οποίο ήταν σχεδόν στην ίδια απόχρωση. Οπότε, αν ήθελα έτσι να λάβουν τα χείλια μου, έβαζε και το lip gloss και τα έκανε ακόμα πιο έντονα και πιο ζουμερά. Αυτά ήταν λοιπόν τα προϊόντα που είχα να σας δείξω. Επίσης, για όσους δεν το γνωρίζετε, γιατί σε βίντεο δεν το έχω πει, αλλά το έχω πει στο Instagram και στο Facebook και στα banners, αν παρατηρήσατε που άλλαξα και στο Facebook και στο YouTube, πλέον θα ανεβαίνει βίντεο κάθε Δευτέρα και όχι κάθε Σάββατο και μάλλον γύρω στις 3 με 3.30, οπότε να περιμένετε βίντεο κάθε Δευτέρα και αν μπορώ θα προσπαθώ μήπως κάνω και κάποιο έξτρα βίντεο μέσα στη εβδομάδα. Σίγουρα θα ενημερώνεστε από τα social media και ειδικά το Instagram, είμαι πάρα πολύ ενεργή και στο Instagram stories, οπότε αν δεν έχετε κάνει follow να πάτε να κάνετε όσες έχετε Instagram. Θα ενημερώνεστε λοιπόν από εκεί και από το Facebook αν ανέβει κάποιο extra βίντεο. Τώρα, το επόμενο βίντεο μάλλον επειδή μου το ζητήσατε πάρα πολλές και έχω και εγώ πολλά να σας πω και να σας δείξω, θα είναι σχετικά με το γάμο. Γράψτε μου και από κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε πάλι κάποιο τέτοιο βίντεο. Και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε, ξέρετε, να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας!